Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για έναν δικό μας άνθρωπο, ένα σκηνοθέτη που αγαπάτε πάρα πολύ και αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος και είναι από τους λίγους σκηνοθέτες που όταν δεις κάτι, που να μην ξέρεις το έχει σκηνοθετήσει ο ίδιος, ο τρόπος, ας πούμε, που καταγράφει όλο αυτό το σκηνικό είναι πολύ ιδιαίτερος και συγκεκριμένος. Μιλάω για τον Πάνο Κοκκινόπουλο, που κάνει το UFO Νεύσης εδώ στο Open, που πάει και πάρα πολύ καλά, θέλω να σας πω. Έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από τον κόσμο. Η Ειρήνη Ραβανίδη το συνάντησε και του έχει κάνει μια πολύ ωραία συνέντευξη. Μην γελάς, παρακαλώ, όταν κάνω ένα πολύ σοβαρό. Γιατί δεν γελάω. Απλά μη διάζω με το. Σε καμαρών, από χαρά. Ναι, δεν δε είναι ειρωνεύμα, όχι αλήθεια. Ωραία. Λοιπόν, ο Πάνος Κοκκινόπουλος μιλάει για τα πάντα, μιλάει για την οικογένειά του, μιλάει για το γεγονός ότι θα ήθελε να ήταν διαφορετικός πατέρας, πώς θα μας το πει και πού χρωστάει όλη αυτή την επιτυχία σε μια συγκεκριμένη γυναίκα. Θέλετε να το παρακολουθήσουμε. Πάρα πολύ. Γιατί με κοιτάτε έτσι, ρε παιδί μου, αποσβολωμένη, τόσο πια καλός είμαι. Τι μπορείς. Τόσο καλός είμαι. Ο Πάνος Κοκκινόπουλος είναι ο σκηνοθέτης που έφερε στην τηλεόραση τον κινηματογράφο ακολουθώντας τα ίχνη του εγκλήματος και πλέον μέσα από τη σειρά UFO Νεύσης εδώ στο Open Beyond καθυλώνει τους τηλεθεατές κάθε Τετάρτη στις 11 η ώρα το βράδυ. Τον συναντήσαμε και μας άνοιξε την καρδιά του για τις σπουδές που παράτησε στη βιοχημεία, για τους γονείς του που δεν είδαν με θετικό μάτι την ενασχόλησή του με τον κινηματογράφο, αλλά και για το alter ego του, τη δεύτερη πρώην σύζυγό του Μπέση Βουδούρη, που όπως λέει της οφείλει την επιτυχία του. Εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια μηχανικών. Ο θείος μου, δίδυμος αδερφός του πατέρα μου, ήταν πρίτανης του Πολυτεχνείου. Ο πατέρας ήταν γενικός διευθυντής του ΟΤΕ, μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος, σπουδαγμένος στη Γερμανία. Ήταν οικογένεια μηχανικών, οπότε έπρεπε και εγώ να πάω προς τα εκεί. Και τελειώνοντας πήγα στην Γκρενόμπλ στη Γαλλία να σπουδάσω βιοχημεία. Και... αλλά εντάξει, τυχαία ήταν. Ο κινηματογράφος ήρθε τυχαία, δεν πιστεύω στην τύχη. Συγκυριακά, να το πω έτσι. Είχα και ένα φίλο που σπούδαζε ήδη στο Παρίσι κινηματογράφο, μου λέει έλα, έλα να δεις. Πήγα, έδωσε εξετάσεις, πέρασα. Δεν ήταν καθόλου εύκολο να το αποδεχτούν, δεν το αποδεχτήκανε, μου κόψαν λίγο το επίδομα, μετά τα ξαναβρήκαμε. Η Γαλλία αποτελεί για τον Πάνο Κοκκινόπουλο μεγάλο σταθμό στη ζωή του, αν και τελικά επέλεξε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Στη Γαλλία σπούδασα, δίδαξα, δούλεψα, παντρεύτηκα, έκανα παιδί, τα έκανα όλα. Και γυρίσαμε πίσω τρομάρμα για να φτιάξουμε την Ελλάδα. Να. Δεν κοιτάγαμε τον εαυτό μας, κοιτάγαμε να φτιάξουμε την Ελλάδα, να πώς την καταντήσαμε. Να σας πω την αλήθεια, είναι πολύ δύσκολο στη Γαλλία να κάνεις το break και να μπεις σε ένα τομέα και να πετύχεις κάτι. Στην Ελλάδα είναι πιο εύκολο γιατί είναι πιο λαλούμε όλα τα πράγματα και είναι πιο οργανωμένο. Έχει κάνει δύο γάμους και έχει αποκτήσει ένα γιο και μία κόρη. Μάλιστα με την πρώην σύζυγό του Μπέση Βουδούρη δουλεύουν όλα αυτά τα χρόνια μαζί. Ο γιος με τι ασχολείται? Κοινωνιολογία. Η κόρη σπούδασε στο Καποδίστριο, ιστορία της τέχνης, αλλά επειδή τώρα δεν έχει δουλειά, δουλεύουμε μαζί. Τι μπαμπάς είσαστε? Α, δεν ξέρω. Αν ρωτήσεις τα παιδιά μου, θα σας πούνε ο χειρότερος. Τρομάρα μου, ήμουνα της αντιαυταρχικής εκπαίδευσης, τρομάρα μου. Να, ενώ χρειάζεται και λίγο αυστηρότητα. Με το Open ήταν η πιο εύκολη και άνετη και ομαλή συνεργασία που είχαμε ποτέ. Ρωτήστε την Μπέστη Βουδούρη, αυτή είναι η ψυχή της δουλειάς, δεν είμαι εγώ. Εγώ σκηνοθετώ, η Μπέση είναι, αυτή τα κάνει όλα. Μα είμαστε σαν οικογένεια, είμαστε με την Μπέση. Ναι, αδελφοί μου, μάνα μου, το alter ego μου, αλλά τι. Οφείλετε, πιστεύετε, την επιτυχία σας και τη σταθερή πορεία σας, μάλλον, όλων αυτών των ετών? Ναι, 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 100% στην Μπέση. Είναι ο αφανής ήρωας αυτής της ιστορίας. Αυτή τα οργανώνει όλα. Αυτή τα κάνει όλα. Εκτός από τον κινηματογράφο, έχει και μια άλλη αδυναμία, τα πουρα, ενώ συνηθίζει να επισκέπτεται την Κούβα δύο φορές τον χρόνο. Εγώ κάμιζα τσιγάρα παλιά, πριν από 20 χρόνια. Ένα βράδυ ένας γνωστός μου τηλεφωνεί και μου λέει ο Τάδε, φίλος μου, αδελφικός και θαυμάσιος ηθοποιός, και τέλος πάντων, πέθανε τώρα, δεν θέλω να λέω ονόματα. Μου λέει είναι στο Ωνάσιο γιατί με την καρδιά. Αυτός κάμιζε τρία πακέτα άφιλτρο τη μέρα. Και είδα τους πνευμονές του και εκείνη τη μέρα το κόψα. Το τσιγάρο. Μάλιστα, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία συνέντευξη. Πολύ ειλικρινής.
Μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο αυτό που είπε ότι αν ρωτήσει τα παιδιά μου θα σου πούνε ότι δεν είμαι καλός πατέρας και νομίζω ότι τα παιδιά του δεν θα λέγανε αυτό, αλλά όλοι οι πατεράδες και οι μανούλες, ναι, νομίζω, αισθάνονται ενοχές, αισθάνονται ότι δεν κάνουν αρκετά πολλά για τα παιδιά τους. Ειδικά οι μπαμπάδες που δουλεύουν ίσως και λίγο περισσότερο να κουβαλάνε και αυτή την ενοχή. Είμαι σίγουρη όμως ότι τους έχει προσφέρει πολλά, όπως έχει προσφέρει και σε όλους εμάς και το φιλοθεάμον κοινό που τον ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια και τον λατρεύει. Τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Φιλοθεάμον κοινό ακούω. Βεβαίως. Μπράβο σύστημα. Ευχαριστώ, Παύλο μου. Σε εμπνέω εγώ που είμαι ενημερωτικός. Εσύ, ναι, το σακάκι σου σήμερα. Το σακάκι και χρησιμοποιείς και νέες λέξεις. Βεβαίως. Μπράβο. Νέες λέξεις. Μάλιστα. Θες να μου κάνεις μια έτσι πάσα για να πασάρω κι εγώ το θέμα. Η σοβαρότητα που μόλις έδειξα αφορούσε τον κύριο Κοκκινόπουλο.